Jazz Moments με το Χάρη Μπινόλη και τη Μαρία Βλάχου. Για να βρει κάποιος τις ρίζες της jazz, θα πρέπει να πάει πολλές δεκαετίες πίσω στο χρόνο. Και θα τις βρει στην Αφρική και τη μουσική της, στο δουλεμπόριο, στις φοιτίες του Αμερικάνικου Νότου, στη θρησκευτική μουσική των μαύρων, στα gospels, στα spirituals και φυσικά στα blues. Πότε όμως έγινε η πρώτη jazz ηχογράφηση? Και τι σημαίνει αυτή η τόσο μικρή λέξη που ξεκίνησε ως σεξουαλικό υπονοούμενο και κατέληξε να γίνει συνώνυμο μιας μουσικής επανάστασης? Πριν μιλήσουμε για όλα αυτά, ας ακούσουμε τον πρώτο Αφροαμερικάνο ηθοποιό που ηχογράφησε ένα, ας το πούμε, πρώιμο jazz τραγούδι. 1897. George W. Johnson, The Laughing Song. The Laughing Song by George W. Johnson. As I was coming around the corner, I heard some people say, here comes the dandy darky, here he comes, this spy. His heel is like a snowplow, his mouth is like a trap, and when he opens it gently, you will see a fearful gap. And then I laughed. I could study her from Larry. I got study her from Larry. They said his mother was a princess, his father was a prince, and he'd been the apple of their eye, he had not been a queen. But he'll be the king of that turn, sweet by and by. And when I heard them say it, why, I laughed until I cried, and then I laughed. I got daddy out from there. I got daddy out from there. So now, kind friend, just listen to what I'm going to say. I've tried my best to please you with my simple little lay. And now, whether you think it's funny or a quiet bit of chat, why, all I'm going to do is just to end it with a laugh, and then I laugh. I could not help from laughing. I got Danny Earl from Larry. Η 26η Φεβρουαρίου του 1917 είναι το σημείο εκείνο από το οποίο και έπειτα η ιστορία της μουσικής δεν θα ήταν πια η ίδια. Τη μέρα εκείνη, η Original Dixieland Jazz Band, της οποίας αρχηγός ήταν ο Νίκ Λαρόκα, ηχογραφήσε δίσκο 78 στροφών, δύο τραγούδια, το Lively Stable Blues και το Dixieland Jazz Band One Step. Lively Stable Blues, 1917. Thank you.
μουσικοί που αποτελούσαν την μπάντα ήταν εκτός από τον Νίκ Λαρόκα που έπαιζε κορνέτα, ο Λάρι Σίλτς στο κλαρινέτο, ο Έντι Έντουαρτς στο τρομπόνι, ο Χένρι Ράγκας στο πιάνο και ο Τόνι Σαρπάρο στη φωνή. Ακούμε το One Step. Και 18. Ο δίσκος πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα, ξεπερνώντας σε πωλήσεις εμπορικούς καλλιτέχνες όπως ο Ενρίκο Καρούζο και βάζοντας τη τζαζ μέσα στο κάθε σπίτι, Sensation Ray, ηχογραφημένο το 1919.